Όλα μια παρέμβαση μπορώ να έχω, ναι, εδώ, κύριε, επειδή ακριβώς συμφωνώ με την τοποθέτηση του θέματος από το δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Ήξεραν οι πρωθυπουργοί, ο κύριος Σιμίτης ήξερε, ο κύριος Καραμαλής ήξερε, θα προσθέσω ακόμη, ο κύριος Σαμαράς, ως υπουργός έστω, ο κύριος Σαμαράς είναι βουλευτής από την ηλικία των 26 ετών, ήξερε, και αν δεν ήξεραν, όφυλαν να γνωρίζουν. Πάντως για παράδειγμα για του Στόρμι 1, λέω ένα παράδειγμα, ναι. Διάβασα στα παραπολιτικά το Σάββατο στην εφημερίδα ότι ο κύριος Σιμίτης όχι μόνο ήξερε, αλλά έστειλε και θερμή επιστολή προς τον Γευγένη Πριμακόφ, τον τότε πρωθυπουργό, για τη μεγάλη συμφωνία. Έτσι, γιατί φοβόμαστε να το συζητήσουμε αυτό? Υπάρχει κατατεθειμένο στην αλογραφία, κύριε Χατζηνικολάου. Και οι πρωθυπουργοί είναι οικολογοί. Και το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής. Αν οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ευκαιρία, το ζήτημα είναι πώς δεν θα χαθεί αυτή η ευκαιρία. Και από εδώ και πέρα. Με συγχωρείτε, ας πούμε, λέτε για τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής από πού προκύπτει? Υπάρχει κάτι το οποίο μας λέει ότι ξέρει για τις μίζες, ας πούμε, το 2005? Δεν ξέρει. Να το δεχθώ. Πείτε μου εσείς όμως, σας παρακαλώ, επειδή έχετε ικανότητες. Όφιλε να γνωρίζει. Όφιλε να γνωρίζει, πού να γνωρίζει? Να γνωρίζει αν κάποιος. Με συγχωρείτε. Να γνωρίζει αν κάποιος, παραδείγματος χάρη, και μάλιστα προσέξτε, σε προηγούμενο χρόνο της δικής του πρωθυπουργίας, έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Ρε παιδιά, ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν υφυπουργός εξωτερικών. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή. Μα θα τρελαθώ. Ήταν υφυπουργός εξωτερικών την εποχή που λέγανε ένα... μεγάλο τραγουδιστή το Πάγκαλο. Ο Πάγκαλος ήταν στο κανάλι. Αυτά ξεκινάνε το βράδυ των ημείων. Σοβαρολογείτε. Ήταν έξω. Στέλνανε επιστολές. Και τώρα θα μας πούνε ότι δεν ξέρουν. Αυτά μου θυμίζει την αντίληψη αυτή. Δεν ήξερα ότι ήταν. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Κύριε Βορύδη, είναι εγωιτευτική. Ένας πρωθυπουργός το πρωί πηγαίνει στο γραφείο του. Έχει κάποια ενημέρωση. Έχει ολόκληρους μηχανισμούς. Πρωινός καφές λέγεται αυτό. Ναι. Μετά γίνεται. Εγώ ξέρω ότι έχει εκθέσεις από μυστικές υπηρεσίες και καλώς τις έχει και πρέπει να. Στην Ελλάδα δεν είναι μυστικές, είναι φανερές. Λοιπόν, σύμφωνοι. Κάνουνε πάλι. Λοιπόν, ναι. Όφιλε να γνωρίζει. Αν δεν μπορεί να καταλάβει ότι εδώ γίνεται ένα πάρτι δισεκατομμυρίων αθρηστικά, 80 δισεκατομμύρια είναι μόνο για τα υποβρύχια. Και θα σας πω και το εξής. Για να το καταλάβω εντελώς. 80 δισεκατομμύρια, τι λέτε? Συγγνώμη, 80 εκατομμύρια. Έκανα ένα λάθος. 2,4. Μας στις μίζες αναφέρεται ο κ. Σύμφωνα με τη γερμανική δικογραφία. Είναι 80 εκατομμύρια σύμφωνα με τη γερμανική δικογραφία. Μωρέ, σφαίρα δεν φτιάχνουμε σε αυτό το τόπο. Και μιλάτε για προμήθειες. Σφαίρα, ένα γυλαίκο, κάτι δηλαδή, κάτι. Ναι. Ένα πιστολάκι δεν φτιάχνει. Μιλάτε για την παραγωγικότητα. Μιλάτε για εθνική αμυντική βιομηχανία. Λοιπόν. Για το, για τα κτίνη που τα τρώνε. Δηλαδή, εντάξει, τους απόγονους του Ποδοσάκη που φτιάχνανε την Πυρίτιδα. Τρελαθήκαμε σε αυτόν, ναι, τον τόπο. Αλλά στον επί Ποδοσάκη υπήρχε αμυντική. Μα στο ΝΑΤΟ είμαστε. Άμα σου πει το ΝΑΤΟ, πάρε ζούμπρα, τα παίρνεις. Και τα κάνεις βόλτα στο βάλι. Δώστε μου το δικαίωμα να κάνω λάθος. Ακόμη και να αμαρτήσω. Η αμαρτία είναι ωραία, γι' αυτό αμαρτάνουν οι άνθρωποι. Έχουμε μάθει να μιλάμε λίγο διαφορετικά. Ο Ζορζ Σιμενών. Μνημόνευσε τον Ποδοσάκη. Υπήρχε αμυντική βιομηχανία τότε. Η Ελλάδα είχε αμυντική. Κρατικοδίαιτη όμως. Και μαντέμ λάθος και φερμαμένοι εργάτες από την πείνα. Πάντα είναι κρατικοδίαιτη η αμυντική. Και ο ιδρυτής του κόμματος το οποίο ανήκειται, επί Υπουργία Ευάγγελο Αβέρο, μάζευε τους δημοσιογράφους, μας πήγαινε στην ΕΑΟ. Παρακαλώ, μην κάνετε πηγαδάκια, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Να μας δείξει την αμυντική βιομηχανία. Πού είναι όλα αυτά σήμερα? Ισχυρίζομαι ότι οι πρωθυπουργοί οφείλουν να γνωρίζουν. Διότι αν δεν μπορούν να το γνωρίζουν αυτό, δεν είναι άξιοι να είναι πρωθυπουργοί. Και έχω και ένα ερώτημα. Ήρθε ο κύριος Αβραμόπουλος στη Βουλή και χαρακτήρισε τη Σύμβαση για τα Υποβρύχια το 2010. Θυμάμαι το χαρακτηρισμό. Αμαρτωλή. Είπε δηλαδή ότι ο κύριος Βενιζέλος υπέγραψε μια αμαρτωλή σύμβαση το 2010. Τι γίνεται εδώ, τι πρέπει να υποθέσω εγώ? Αυτοί που μας ακούν, τι πρέπει να υποθέσουν? Το θέμα είναι να λυθούν τα ζητήματα με πρακτικά μέτρα.